κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση σχολιάζοντας ορισμένες εκφάνσεις αυτού του σχεδίου. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη. Καλό σας μεσημέρι. Πώς σχολιάζετε λοιπόν την γνωστοποίηση του σχεδίου αυτού, πώς το αξιολογείτε, θεωρείτε πως μπορεί να αποτελέσει μια βάση για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, αυτήν τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης? Όσο καλόπιστα και όσο καλοπροαίρετα να θέλει να δει κάποιος το συγκεκριμένο master plan, νομίζω ότι μόνο ουσία δεν μπορεί να βγάλει από αυτό. Το μόνο που μπορούμε να βρούμε μέσα είναι συνεχώς τη λέξη εμβληματικός, εμβληματική. Πραγματικά αυτό το master plan είναι ένα εμβληματικό master plan, αλλά ως προς την απουσία σοβαρών προτάσεων και ουσίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ασχολείται με πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή το μόνο τους μέλημα είναι πώς θα παραχωρήσουν μεγάλες εκτάσεις, τεράστιες εκτάσεις θα έλεγα, σε επενδυτές και πώς θα εξασφαλίσουν τα δικά τους τα εισοδήματα. Εκτάσεις και φωτοβολταϊκά εννοείται. Ναι. Σε πρώτη φάση, μην, ναι. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στη ΔΕΗ τα στρέμματα, οι εκτάσεις είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εκτάσεις, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν μεγάλα φωτοβολταϊκά της τάξης των 2 γίγα και ενδεχόμενα ίσως και παραπάνω και σε πολλές μεγάλες ποσότητες. Για μας αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος και αυτοί οι κάποιοι που θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος είναι συγκεκριμένοι και συγκεκριμένα ονόματα. Πολύ μεγάλες εταιρείες. Το αποτέλεσμα όμως όλης αυτής της συγκεκριμένης ενέργειας δεν έχει αποτέλεσμα όσον αφορά τον ομό. Θέσεις εργασίας δηλαδή. Το ζητούμενο στην απολιγνητοποίηση είναι οι θέσεις εργασίας. Δεν είναι κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Όλοι μιλάνε για 20 και 25.000 εργασίες, για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια που θα χαθούν από την περιοχή. Αυτά τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα δεν νομίζω να προσφέρουν μερικές θέσεις εργασίας παρά μόνο. Είναι ελάχιστες. Δεν έχουν τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται μέσα από όλο το master plan που έχει καταδειχθεί είναι πραγματικά ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προτάσεις. Και όσο και καλόπιστα να το δει και κάποιος, οι ίδιοι οι οποίοι έχουν συντάξει το κείμενο μιλάνε περίπου για 8.000 θέσεις εργασίας. Εγώ πραγματικά αμφιβάλλω και για το νούμερο των 8.000 που βλέπω, γιατί δεν ξέρω και πόσο βγάζουν τα συγκεκριμένα νούμερα. Αυτό που έχει σημασία τι θα γίνουν όλοι αυτοί που θα μείνουν άνεργοι. Είναι σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι ήδη αρχίζει και φαίνεται και στην πόλη της Κοζάνης, αλλά θα φανεί πολύ δυσμενέστερα τα υπόλοιπα χρόνια. Υπάρχει παντελής, ας πούμε, έλλειψη, μια που μιλάμε για το master plan, για την λίμνη του Πολυφίτου. Δεν ξέρω πώς και γιατί την έχουν βγάλει από το σχέδιο. Δεν μιλάνε καθόλου για το Βολβενδό, για τα Σέρβια, mm-hmm. Όλες αυτές τις περιοχές. Και είναι προκλητικά παράδεικτο βέβαια να τις αφήνουν απ' έξω, όπως αφήνουν απ' έξω και ολόκληρη και κομμάτια μεγάλα μάλλον της Δυτικής Μακεδονίας, το νομό της Καστοριάς, το νομό Γρεβενών, το Βόλιο. Η απολιγνητοποίηση είναι κάτι που έχει σχέση με όλη τη Δυτική Μακεδονία και αυτό κάποτε θα πρέπει να το καταλάβουμε και πάνω και σε αυτό το στοιχείο να κάνουμε και τους αγώνες που θα προκύψουν. Κύριε Θεοδωρίδη, Κύριε Θεοδωρίδη, έχει ξεκινήσει και η διαβούλευση προκειμένου όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στο master plan και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Εσείς θα το κάνετε αυτό τις επόμενες ημέρες? Βεβαίως θα το κάνουμε. Πού θα επικεντρωθούν αυτές οι προτάσεις, τι συγκεκριμένα θα προτείνετε? Εμείς ως κίνημα αλλαγής έχουμε προτάσεις και τις οποίες βέβαια η κυρία Γεννηματά όταν είχε έρθει στην Κοζάνη πριν από 2 μήνες. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Πολύ καθαρά. Και όταν ήρθε η κυρία Γεννηματά πριν από 2 μήνες, της είπε και είναι και οι προτάσεις μας. Εμείς μιλήσαμε για ενεργειακή δημοκρατία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε όλους τους πολίτες σε αυτό το αντικείμενο. Οι πολίτες πλέον να γίνουν αυτοπαραγωγοί. Αυτό το εξοικονομώ κατοίκον, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και το οποίο νομίζω ότι περίπου στα 80 εκατομμύρια είναι για τη Δυτική Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, δεν θα έπρεπε να τα δώσει. Θα έπρεπε να είναι 300 και 400 και 500 εκατομμύρια. Mm-hmm. Έχει 80.000 κτίρια αυτή η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσαν λοιπόν όλοι να είναι αυτοπαραγωγοί ρεύματος και να μην πληρώνουν καθόλου ρεύμα. Θα μπορούσαν να γίνουν οι προσώψεις όλων των κτηρίων με πάνελ ειδικά και να παράγουν ρεύμα. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στην αυτοπαραγωγή. Εμείς μιλήσαμε για το σιδηρόδρομο. Για το σιδηρόδρομο, το οποίο θα συνδέει την Κοζάνη με την Ιγουμενίτσα. Όχι την Κοζάνη με μια πόλη της Αλβανίας που διάβασα μέσα. Μιλήσαμε για τον Ε65. Για τον πρωτογενή τομέα. Πάρα πολλές και μεγάλες εκτάσεις που είναι μέσα της ΔΕΗ θα μπορούσαν να δοθούν για χρήση στον πρωτογενή τομέα. Μιλήσαμε για τον Πυλώνα, για το Πανεπιστήμιο. Και βέβαια θεωρώ πάντα ότι αυτά όλα δεν είναι, να ξέρετε, η απολιγνητοποίηση η θέση ενός κόμματος, π.χ. του κινήματος αλλαγής.
Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να διαμορφώσουν μια κοινή άποψη και ας αφήσουμε κατά μέρος τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και αναφέρομαι πιο πολύ στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στον Περιφερειάρχη, γιατί έτσι πρέπει να προχωρούμε και να βάλουμε όλοι μια κοινή συνισταμένη για να πάμε παρακάτω. Αν ο καθένας δεν συμφωνεί, και εγώ έχω την εντύπωση ότι οι μόνοι που δεν συμφωνούν σε όλα αυτά που λέμε, είναι μόνο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι βασιλικότεροι του βασιλείου πλέον για την απολυντοποίηση, σε αυτά που εξαγγέλει πάντα η κυβέρνηση. Νομίζω πως όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε μια πολύ και σοβαρή κουβέντα. Η απολυντοποίηση δεν είναι ποτέ και δεν μπορεί να είναι η θέση ενός κόμματος. Κώστα. Εγώ ήθελα να προσθέσω, το λέω ως ερώτημα, προφανώς ζητώ να τοποθετηθείτε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε επενδύσεις, όπως σωστά είπατε, όταν δεν έχουμε το δίκτυο για τη μεταφορά των προϊόντων, το σιδηρόδρομο, ακόμη και τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια μας στην περιοχή είναι προηγούμενης 20ετίας. Θα σας πω... Ναι. Υπάρχει και μια σχετική παρέμβαση κοινοβουλευτική από το Κίνημα Αλλαγής. Κώστα, και αυτό το ρωτάς, έτσι. Ναι, προφανώς την άποψη του κινήματος θέλω. Βεβαίως. Αν μας ακούει ο κ. Θεοδωρίδης. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Παρακαλώ. Εμείς κάναμε επερώτηση χθες στη Βουλή για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο και έχει σχέση και μάλιστα με την Εγνατία Aviation, η οποία είναι μια εταιρεία που πριν από 3 χρόνια ήρθε στην πόλη μας και η οποία και παράγει έργο, αλλά είναι και μια επένδυση που έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί έχει να κάνει με το αεροδρόμιο και από ό,τι έχω καταλάβει, και όχι μόνο γιατί έχω μιλήσει και με τις υπεύθυνες εταιρείες για να έχουμε γιατί και μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Ναι. Το αεροδρόμιο λειτουργεί, να φανταστείτε, 6 ημέρες για 6 ώρες την ημέρα. Και αυτό μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω διακεκομένα για να μπορεί να παίρνει τις πτήσεις από Αθήνα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η επένδυση που έχει έρθει εδώ πέρα, είναι και για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή δεν έχει πολλές πτήσεις μεγάλες από την Αθήνα, εξυπηρετεί και το δικό του έργο. Ξαφνικά δεν μπορούν να κάνουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους. Μία εταιρεία η οποία έχει έρθει εδώ πέρα με 117 μαθητές, όπως ακριβώς σας το λέω είναι, από τους οποίους αυτή τη στιγμή έχουν φύγει 30, έχουν ξενικιαστεί στην πόλη της Κοζάνης 35 σπίτια και φανταστείτε ότι χάνονται έσοδα από την πόλη. Το πρόβλημα όλο δεν έχει να κάνει, να ξέρετε, ούτε με το Δήμο, ούτε με τίποτα που έχει σχέση με δημοτική αρχή. Έχει να κάνει με το Υπουργείο και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρουν κάποιους υπαλλήλους εδώ πέρα, είτε τοποθετώντας τους μόνιμα, είτε κάνοντας μια απόσπαση, είτε να πηγαίνουν έρχονται, για να μπορεί να λειτουργεί. Δεν μπορούν δηλαδή στην κυριολεξία στην εταιρεία το πτυτικό έργο που έχουν να κάνουν στην εκπαίδευσή τους να το διεκπαιρεώσουν. Mm-hmm. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, και έτσι ακριβώς είναι, υπάρχουν και προσκόμματα ήδη από τους υπαλλήλους ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά και μάλιστα κάποια στιγμή απήγησαν και με απεργία. Το έχω ακούσει και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να λύνονται. Είναι μια επένδυση. Πρέπει να μείνει. Αν θα μείνει αυτή η επένδυση, οι υπεύθυνοι από εταιρεία μου είπαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θα φέρουν και πολύ περισσότερους μαθητές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν δέχονται αυτοί που έχουν να σπουδάσουν στη συγκεκριμένη εταιρεία να μείνουν στην Κοζάνη. Γιατί θέλουν να τελειώσουν στην πόλη που θα πάνε και το θεωρητικό τους κομμάτι, αλλά και το πρακτικό που είναι η πτήση τους και η εμπειρία τους πάνω στο αεροπλάνο. Και ως περιοχή, πώς θα προσελκύσεις νέες επενδύσεις, ώστε να δυνατήσεις να κρατήσεις τις ήδη ελάχιστες υφιστάμενες? Πώς δεν μπορώ. Το master plan το περιγράφει ακριβώς μέσα. Λέει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα, πώς το αναφέρει κιόλας, ένα κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης στον ναυτικό όμιλο. Μόνο φρεγάτα δεν μας υπαταφέρουν, αλλά διάφορες περιπτώσεις. Έτσι, για να έχουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Ναι. Για το άλλο θέμα, το θέμα της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, για το οποίο μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι έχει μπει έντονα στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, ακόμα και ο Πρωθυπουργός πιθανώς. Αυτόν έχει στο μυαλό του όταν είπε ότι είναι ελάχιστες οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό στη συνέντευξη που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει κάποιος να το βάλει σοβαρά το θέμα αυτό, όταν όλοι συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια ευκαιρία, γιατί θα έρθει αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός εδώ για τα εγγένεια ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Ίσως στη Βουλή είναι καλύτερο πεδίο για να μπει σοβαρά το νομίζω θέμα. Νομίζω ότι αυτά, το κύριο πεδίο των αντιπαραθέσεων των πολιτικών προτάσεων είναι πάντα η Βουλή. Δεν ξέρω εδώ πέρα τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά εν διάφορη περιπτώσει το 23 δεν βγαίνει. Αυτό το έχουμε πει με 1000 τόνους και με 1000 εκφράσεις. Φανταστείτε, το 23 είναι αύριο το πρωί. Mm-hmm. Εδώ για να στείλουν ένα master plan, το οποίο έχει ανακοινωθεί
η λήξη των ελληνικών μονάδων πέρσι τέτοιο καιρό περίπου, αργήσαν ένα χρόνο και δεν λέει και τίποτα ιδιαίτερο. Το 23 είναι απέναντί μας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος, δεν υπάρχει στην κυριολεξία, δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται και σχέδιο, αλλά δεν υπάρχουν και λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά εγώ δεν ξέρω από πού θα βρεθούν και θα τα κάνουν. Εδώ, ας πούμε, θα διαβάζαμε μέσα για το υδρογόνο και την αποθήκευσή του. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν στερούνται σοβαρότητος. Καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει καν θεσμικό πλαίσιο περί υδρογόνου και καταλαβαίνετε απόλυτα ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι αν δεν υπάρχει ένα θεσμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ακόμα και να το φτιάξουμε αύριο το πρωί δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από κανένα γιατί η Ευρώπη δεν έχει θεσμικό πλαίσιο. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.